Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την Ηλιάνα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γεια σου, Ειρήνη. Εβδομάδα τελικού, πολύ ωραίο κόνσεπτ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς το σκέφτηκες, πώς το ανέλησες, ότι το έχεις εξελίξει πάρα πολύ στο μυαλό σου κτλ. Θα ήθελα να έχει ακολουθήσει όλο αυτό και στην εικόνα και να συνάδει 100% με αυτό το κόνσεπτ. Δηλαδή, αν θα φορούσε μια σαλοπέτα που θα ήταν μακριά, ας πούμε, για να μην σε δαγκώσει τίποτα μες στα χωράφια, για να μπορείς, ας πούμε, να σκύψεις και να ρμέξεις την αγελάδα. Ένα φλατ παπούτσι σε ένα έντονο χρώμα διαφορετικό. Το βλέπω ότι γελάς που σχολιάζω σοβαρά αυτό που έχεις πει, αλλά είναι η δουλειά μου, καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, έψαχνα. Έψαχνα απόγνωση. Έψαχνα απεγνωσμένα ένα τσόκαρο για παπούτσι και δεν το έβρισκα στην αγορά. Θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην πουλάνε τσόκαρα. Αυτή τη σεζόν είναι άπειρα τα τσόκαρα. Απλά δεν έπρεπε να βάλεις ούτε τσόκαρο. Γιατί τώρα πράγματι το look σου είναι αρκετά παλιό. Γιατί η σαλοπέτα απ' έξω όντως κατεβάζει πολύ την εικόνα, γιατί έχεις προσπαθήσει να κάνεις ένα styling. Τα παπούτσια αυτά δεν συνάδουν με αυτό το concept. Οπότε έχεις μείνει λίγο μετέωρη. Ναι. Στην πρώτη μέρα της φάσης του τελικού. Έχεις όμως δουλέψει πάρα πολύ ένα κόνσεπτ, το έχεις κάνει πολύ ειρήνη, έχεις μείνει με τα δικά σου έτσι ρούχα, φαντάζομαι, και το δικό σου ταπεραμέντο και πηγαίνουμε έτσι. Οπότε μια χαρά. Με ανησυχείς με αυτά που λες. Γιατί σε ανησυχώ? Συγγνώμη λίγο, μπορώ να κάνω κάτι? Βέβαια, εννοείται. Με ενοχλεί πολύ το μαλλί μου. Πιάσε το τσιμπιδάκι. Γιατί σε ανησυχώ, Ειρήνη μου? Βάλε κι άλλο ένα τσιμπιδάκι. Λοιπόν, αυτά μην τα μετρήσετε, έτσι. Έτσι σε βλέπω, διπλή με αυτά που μου λες αυτή φορά. Δύο. Βλέπω δύο Ειρήνες, τρεις εδώ αιωρούνται. Ειρηνάκι μου. Πολύ ωραία. Ας πάμε τώρα στο Στέλιο. Θυμάσαι, Ειρήνη, εκείνο το επεισόδιο που είχε πάει η Χριστιανά με τα παπούτσια των Καλλιστείων να φάει παϊδάκια στην Ανδρίτσενα? Αξέχαστα. Ναι. Με έχει στοιχειώσει εμένα αυτό το επεισόδιο. Είναι σαν να κάνεις το ίδιο. Είσαι τέλεια για να πας για ηλιές, πραγματικά. Είναι μια πρόταση για ηλιές, για όλες τις αγρότες που μας παρακολουθούν. Και βασικά, να σου πω κάτι, είναι και λίγο κρίμα, γιατί αυτές οι δουλειές είναι πολύ σκληρές. Είναι. Και όταν είναι πολύ σκληρές. Πώς να σου πω, σίγουρα δεν μπορείς έτσι να πας, ναι, ούτε... Ναι, μα κύριε Κουδουνάρη, ναι. Είναι το κόνσεπτ αυτό, της, ναι, αλλά ήταν παλιό αυτό, καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό το φέρνουμε στο σήμερα. Δεν ήρθε. Δεν το έχει δει η χώρα μας. Για κάποιο λόγο. Γιατί δεν με είχε γνωρίσει εμένα πιο πριν, γι' αυτό. Ναι, κοίταξε. Τώρα που τη γνώρισε η χώρα όμως. Ναι, αφού δεν ήρθε... Θα τη γνωρίσω και τα περίχωρα. Το κόνσεπτ αυτό... Συγγνώμη, αυτό ήταν εξαιρετικά πιο. Ίσως δεν λάβει χώρα όμως. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Λοιπόν, κοίταξε. Το κόνσεπτ αυτό δεν ήρθε. Για κάποιο λόγο. Ναι. Μάλλον δεν ήταν πολύ πετυχημένο. Τι λέτε, καλέ, το ξέρετε. Ήταν τα πιο πετυχημένα. Το ξέρω, μια χαρά. Ναι, γι' αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει, γιατί δεν βρήκανε πρωταγωνίστριες. Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων. Είσαι η πρωταγωνίστριά μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κράτησε κάποιες σεζόν αρκετές, ναι, αλλά έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Ναι. Ναι, ναι, κοίταξε, τέλος πάντων, πες ότι τώρα γίνεται αυτό το... Πάμε στιλιστικά. Πάμε στιλιστικά. Όχι, πάμε κανονικά. Πες ότι γίνεται αυτό το concept, εντάξει, και είναι τώρα στην τηλεόραση και έρχεσαι εσύ και πας... στις ελιές. Δεν θα το βλέπατε όμως. Η αλήθεια είναι πως όχι. Εγώ θα το βλέπα. Ναι, δεν θα το βλέπα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα για να σοβαρευτούμε, η εικόνα αυτή είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που έχεις φέρει. Απίστευτο. Και σου πάει. Ναι. Αλλά θα ήθελα να τη δω αυτή την εικόνα πριν ένα μήνα. Πριν ένα μήνα. Ναι, ναι. Okay. Την εβδομάδα του τελικού θα ήθελα να δω κάτι άλλο. Άλλη Ειρήνη πάλι? Όχι, την Ειρήνη στα καλύτερά της. Αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή εικόνα που έχει και λάθη και είναι και ένα κόνσεπτ το οποίο είναι πολύ θεωρητικό, δηλαδή είναι από πού να το πιάσεις τώρα αυτό. Έτσι, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Οπότε, αν με ρωτάς, αν σε βλέπω έτσι να πρωταγωνιστείς μέσα στους αγρούς, τους κάμπους και τους ελαιώνες, όχι, δεν σε βλέπω. Εντάξει. Εντάξει, ωραία σκουλαρίκια. Για εβδομάδα τελικού δεν είναι.
Θα βάλω ένα, Ειρηνή. Ευχαριστώ, κύριε Στέλιο. Δημήτρη μου. Πας να κάνεις αυτό το reality, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, δεν το είχα παρακολουθήσει, ότι πας από χωριό σε χωριό και αρμέγεις αγελάδες για τα προστοζίν, μαζεύεις ελιές. Το πρόβλημα είναι τι, ότι αυτό το τζιν δεν είναι Y2K πολύ, ήταν άλλο ξέβαμα τότε και δεν είναι και πολύ αβανταδόρικο σαν ρούχο για να σου προσθέσει κάτι στην εικόνα. Γιατί εσύ ακολουθείς πιστά αυτό το Y2K που σου αρέσει και καλά κάνει, το οποίο γενικά έχει στενά ρούχα. Αλλά όταν είναι στενά τα ρούχα, θα πρέπει να είναι και πολύ αβανταδόρικα, να έχουν κάτι ιδιαίτερο για να προσθέτουν κάτι στην εικόνα. Εσένα τα ρούχα που φοράς είναι στενά και είναι και στενά επάνω σου. Είναι μικρά, γιατί έτσι είναι το στυλ που ντύνεσαι και έτσι είναι το Y2K πολλές φορές. Απλά δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο να προσθέσουν κάτι στην εικόνα. Είναι απλά Y2K ρούχα, στενά, χωρίς να έχουν μια πρόταση σημερινή. Όπως και το τσαντάκι και τα τακούνια δεν είναι το Y2K, το φέρεις εσύ, σου πάνε, αλλά δεν είναι γι' αυτό που πας. Δεν πάει να πας ρε, σε μια πλατεία χωριού, έτσι. Δεν είναι ωραία εμφάνιση και δεν είναι για εβδομάδα τελικού, έχουν δίκιο τα παιδιά. Ένα. Ευχαριστώ. Ειρήνη μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.